διαβάζουν. Και τον άκουσα. Η Γενική Συνέλευση του ΕΠΕΝΔΙΚ τελειώνει τις εργασίες της. Η συνάντηση θα γίνει μετά το τέλος των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης του ΕΠΕΝΔΙΚ. Δεν ξέρω ποιος φοβάται τι, το σίγουρο αυτό που δόθηκε από τον ΕΠΕΝΔΙΚ είναι ότι ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα διαφωνήσουμε τώρα και στην ώρα να το συναντήσουμε. Φοβάται την ενημέρωση. Δηλαδή είναι εκεί εγκύτερες δυνάμεις, αν είναι μεγάλες δυνάμεις και λοιπά. Φοβάται να ενημερώσει τον λαό του. Είναι ένας ηγέτης που φοβάται τον λαό του και αυτό είναι πολύ δυστυχές. Και για τον ίδιο πρέπει δυστυχές να φοβάται να ενημερώσει τον λαό του. Πέρα από την ημερομηνία, πέρα από το χρονοδιάγραμμα που μπήκε έτσι και από πλάγια, αλλά μπήκε χρονοδιάγραμμα, εγώ σημειώνω ότι είναι επίσης λάθος το γεγονός ότι καλείται ο Γενικός Γραμματέας των Εθνών να εντατικοποιήσει και να αναβαθμίσει την παρέμβαση του στο Κυπριακό. Αυτό θυμίζει άλλες εποχές και οδηγεί στην κατάθεση προτάσεων. Μην φοβάστε την ειδησία. Μην φοβάστε την ειδησία. Όπω κάποιοι άλλοι την είχαν. Σα ευχαριστώ και του τρει. Όπω κάποιοι άλλοι την είχαν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο. Αυτό μην φοβάστε και αν είναι ο μη πρόεδρο. Μην φοβάστε. Μην φοβάστε. Την ειδησία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την ειδησία με τόσο Παπαδόπουλο. Συνδέξτε και μα την έφερε με τα σχέδια. Σα ευχαριστούμε. Ο ηγέτη σα διαφώνησε. Δεν τελειώνουν. Σα ευχαριστούμε. Έχουμε ολοκληρώσει. Θα τα πούμε και πάλι αύριο και αυτό το θέμα φυσικά θα το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους τρεις και εσάς. Γεια σας. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 11.